σημασία. Ναι, γιατί κάτι πρέπει να χαϊδεύω. Δεν μπορώ να χαϊδεύω το αχυρόφρενο. Γιατί πρέπει κάτι να χαϊδεύει? Για να δείξω ότι έχω φουντώσει. Δεν μπορώ να κουμπίσω, γιατί θα θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση. Αν όμως χαϊδεύω ταχύτητα, δείχνω ένα κέφι, ένα πάθος. Παύλο, εγώ αν σε έβλεπα να χαϊδεύεις την ταχύτητα και είχα βγει ραντεβού μαζί σου, θα έφευγα τρέχοντας το αμάξι. Εσύ επειδή με βλέπεις τα κουμπάρο σου... Την έχεις... ταχύτητα. Όχι. Είσαι... Λοιπόν, πέρασα πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου, εσύ επειδή είμαι κουμπάρο σου, έχεις απομυθοποιήσει όλη αυτή την ομορφιά. Σκέφτη μια κοπέλα η οποία βλέπει αυτό, αυτό εδώ, νοχελή, βλέπει αυτό. Νοχελική παρενόχληση, πολύ σωστά. Τι? Λέει η Ελ Σπίνοκ, νοχελική σεξουαλική παρενόχληση. Μα να κατηγορηθώ για παρενόχληση του αυτοκίνητου, το καταλαβαίνω. Αλλά κοπέλα, τι, γιατί να με κατηγορήσει? Το αυτοκίνητο πιάνω, δεν πιάνω αυτήν. Είναι normal. Να... Θέλω να πάρεις κάτι σαν λευγέ και να μας δείξεις πώς θα το χάιδευες για να περάσεις στο υπονοούμενο. Ωραία. Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ δεν... Παύλο, έλα, έχουμε πάει μαζί ραντεβού. Όχι, περίμενε. Καταρχάς, εγώ θεωρώ... Ευχαριστώ, πέρασα πολύ. Για να εξηγήσω, θεωρώ ότι το σεξι στοιχείο μου την ώρα που οδηγώ είναι το πώς ακουμπάω το λευγέ. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Θεωρώ ότι δείχνει ένα δυναμισμό. Γιατί, κοίτα, είναι και ο καρπός που κάνεις, είναι και τα δάχτυλα που είναι μακριά. Κατάλαβες? Δηλαδή, και το χαϊδεύεις. Έλα, έλα, Παύλο. Τι έλα, έλα. Πέρασα πολύ ωραία σήμερα, σου. Έτσι, με αυτό το γελιό. Που με κοροϊδεύεις. Όχι, όχι, ωραία, περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, φτάνουμε έξω το σπίτι. Βλέπεις, έτσι. Βάζω τα χείλη. Ο δείπνος. Σε ευχαριστώ πολύ για το δείπνο σήμερα. Ήταν πολύ ωραίο. Ποιος έλεγε δείπνο, παιδάκι μου, πας καλά. Με ποιον έχω βγει, με την Έλενα Κρήτα. Σε ευχαριστώ πολύ για το δείπνο. Δείπνο λέγεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο φαγητό, για το ρομαντικό, για το δείπνο. Εγώ δείπνο θα έλεγα. Εσύ ούτε καν θα λέγεις δείπνο. Ούτε για αστείο. Μόνο για να γελάσεις. Αλλά τώρα έχω μπει σε ρόλο, εντάξει. Ναι. Και είμαι και, το παίζω και πολύ δύσκολο τώρα. Πιο δύσκολο από ότι είμαι. Πάμε. Πάμε. Παύλος, περίμενε. Στο κόνσεπτ είναι ότι με θέλεις όμως ή θες να φύγεις, να καταλάβω. Αλλά θέλω να, εσύ να κάνεις την κίνηση. Εγώ είμαι κορίτσι, γυναίκα. Δεν θέλω να κάνω κίνηση. Ωραία. Τίποτα, Σύση. Ήταν ευχαρίστησή μου. Μου άρεσε και... μη γελάς! Δηλαδή και εγώ πέρασα ωραία. Εσύ... Θα σε κλείσω! Θα σε κλείσω τα μικρά παιδιά! Θα έκανες αυτό το πράγμα σε κοπέλα! Παιδιά, βάλτε τον μέσα! Είναι δυνατό! Μα σου εξηγώ! Θέλω να ξέρω, γιατί εγώ κάτι πρέπει... Κάνει. Το έχεις κάνει, κορίτσι, ποτέ! Εγώ πάντα χαϊδεύω το λευγέ του ταχυτήτων. Και μόνος μου όταν είμαι. Γιατί, ρε παιδί μου! Γιατί με κάνετε να νιώθω ότι είμαι... Κάποιος θα το πει! Παιδί μου, γιατί? Ωραία. Εγώ στο φαίνω αντίστροφα. Εσύ που έχεις μακριά μαλλιά, γιατί τα κάνεις μπούκλες όταν φλερτάρεις? Εγώ δεν το κάνω αυτό. Οι γυναίκες το κάνουν όμως. Μην μπορεί να το κάνουν αυτό. Εντάξει, μπορεί και να το κάνω καμιά φορά. Αλλά όχι, πούμε, όταν έχουν ένα ποτήρι εκολονάτο, γιατί κάνουν αυτό πάνω κάτω και κάνουν και κάτι τέτοια? Αυτά κάνουν οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες τι, οι επαγγελματίες γυναίκες? Παύλο, Παύλο, λέει η ζωή. Παύλο, δεν έφταιγε το αφημί σου τελικά. Μωρέ, να σου πω κάτι. Δεν πάτε καθόλου καλά, εγώ ξέρω. Αυτό, αυτό. Λέει η Ιωάννα, το έχουν κάνει και σε μένα. Ποιο?
αυτό που κάνεις εσύ στα κορίτσια. Μα δεν κάνω τίποτα, εγώ δεν ακουμπάω. Το αυτοκίνητο όμως ακουμπάω. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ακουμπήσεις, καταλάβαμε. Μη χειρότερα. Μπορεί να μας πεις εσένα τι σου είχε συμβεί σε πρώτο ραντεβού αστείο. 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 Κοίτα, μου έχουν συμβεί πολλά. Ναι. Μου έχει συμβεί να πνιγώ. Τι έπρεπε να πνιγείς? Με ένα σταφύλι, το οποίο πήγα να φάω με πολύ σεξι τρόπο. Α, και μετά σας φταίει ο δικός μου λευγές. Εσύ που φάς τα δάχτυλά σου μέσα στο στόμα, πιο ωραίο. Μα τρώω το σταφυλάκι, πώς θα το φάω το σταφυλάκι, με μαχαιροπύρουνο? Όχι, δεν πάω το κάνω έτσι. Δεν έκανα έτσι. Έτσι πήρα, έκανες. Πήρα το σταφυλάκι, πού είναι κάτι για σταφυλάκι, τι να πιάσω για σταφυλάκι εδώ, δεν έχει τίποτα. Για πάρε ένα σταφυλάκι. Δεν μπορεί, είναι πολύ μακρουλό για σταφυλάκι. Τέλος πάντων, τύπου κρατούσα το σταφυλάκι και ενώ μιλούσα πήγα να το φάω. Αλλά κοιτούσα σεξι ταυτόχρονα, δηλαδή περνούσα τα vibes. Πώς κοιτάς σεξι, για δείξε. Τώρα δεν μπορώ, δεν με εμπνέεις. Και έτσι όπως έχω το σταφυλάκι, Bob Brown στην προκειμένη, αλλά σταφυλάκι, το βάζω στο στόμα μου και πνίγομαι. Και μετά μου έκανε έτσι. Επίσης, μου έχει τύχει να σκοντάψω και να σπάσω το τακούνι, γυρνώντας από την τουαλέτα, περπατώντας πολύ μοιραία, Εσύ, μοιραία. Εγώ πολύ, δηλαδή τύπου τίναγμα μαλλί και δώσει και δώσει και δώσει και δώσει και χράτ, πάρ' την κάτω. Εσύ δεν περπετάς μοιραία, σε καμία περίπτωση. Τραγικό. Εμένα μου έχει, όχι σε μένα, έχω μια φίλη, είναι, η οποία είναι στο χώρο, δεν είναι παρουσιάστρια, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, η οποία μου περιέγραφε ένα περιστατικό που έχει συμβεί αυτή όταν μικρή, που έπαιρνε κάτι φάρμακα για κάτι που είχε εκείνη την περίοδο. Είχε κάτι χοντρό, κάτι φοβερό. Τέλος πάντων, κάποια φάρμακα. Και βγαίνει το πρώτο ραντεβού με ένα γνωστό παρουσιαστή τότε. Της ενημέρωσης. Τώρα πρέπει να μας πεις ονόματα. Όχι, δεν μπορώ να σας πω ονόματα. Παύλο. Όχι, όχι. Έχουν βγει για φαγητό. Αυτή μένει νότια προάστια. Αυτός την πήγε για φαγητό Πειραιά. Και αρχίζουν και ενεργούν τα χάπια κάπως περίεργα. If you know what I mean. Εντερικά περίεργα. Και αυτή δεν ήθελε να πάει όμως στο μαγαζί, γιατί άμα πήγαινε στο μαγαζί θα ήταν πολύ μεγάλη διαδικασία. Και λέει θα κρατηθώ, θα κρατηθώ, θα κρατηθώ. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να φύγουν. Και λέει αυτός, να περάσω από το σπίτι μου που θέλω να αφήσω κάτι. Αυτός μένει βόρεια προάστια. Σου θυμίζω Πειραιάς, βόρεια προάστια, νότια προάστια. Αυτή ναι, λέει ότι πήγαινε με πρώτα στο σπίτι και μετά πας όπου θες. Όχι, όχι, αυτός προφανώς είχε πάρει κάποιο δώρο, ρε παιδί μου, και το έχει ξεχάσει στο σπίτι και ήθελε να σου το δώσει. Και λέει, όχι, 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 σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, τι να πει αυτή, ότι με έχει πιάσει κόψιμο, πρέπει να πάω στο σπίτι, γιατί... Αυτός δεν είχε πάρει δώρο, αυτός θέλει να την ξεμονοχιάσει σπίτι του. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων, όλο αυτό παίρνει χρόνο, ρε παιδί μου, μέχρι να αποφασίσουν πού θα πάνε και τα λοιπά, έχει περάσει πολλούς χρόνους. Τέλος πάντων, είναι στην παραλιακή. Και το που φτάνει και παρκάρει έξω από το σπίτι της, δεν κρατήθηκε άλλο. Αυτός, λέω, μόνο. Μέσω το κινητό. Έλα ρε, αναχώρησες τώρα. Μου το έλεγε αυτό. Τα φτιάξαμε μετά. Τι εννοείς? Μετά από αυτό. Αχα. Όχι, μετά από αυτό το γεγονός συγκεκριμένα. Ξαναβγήκανε, ξαναγνωριστήκανε, αυτός ήθελε πολύ, κατάλαβε τη συνθήκη, αλλά μετά από καιρό τα φτιάξανε κανονικά. Μα πώς μαζεύεται, δεν μαζεύεται. Κοίτα, αυτό αν σου τύχει, το ρίχνεις full στην πλάκα, κάνεις το σταυρό σου, να έχει ο άλλος χιούμορ και προχωράς. Πάντως, εγώ και αν μου συνέβαινε αυτό και να με ήθελε να με ξαναδεί μετά, την ίδια περίπτωση. Ναι, αλλά μπορεί να τον ήθελες πάρα πολύ εσύ και να σε, θα ήταν κρίμα λόγω... Τον ήθελα τόσο πιο αδύνατο να με ξαναδεί. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω, εντάξει, περάσανε μια-δυο εβδομάδες αμηχανίας, προφανώς, δεν είναι πανέτοιμη την επόμενη μέρα. Τι θα
έλα ρε παιδί μου, άντε να τα πούμε και αύριο. Υπήρχε ένα ρε παιδί μου τέτοιο, αλλά μετά αυτή να ξέρει, ήταν φόβος και τρόμος, κυρίως την πρώτη φορά που μας περιέγραφε. Όχι να συμβεί κάτι τόσο σοβαρό, αλλά ξέρει, καμιά φορά γίνονται και αμήχανες στιγμές όταν είσαι πολύ αγχωμένος. Αλλά δεν ξανακύλησε κάτι ανάλογο και ήταν για 2 χρόνια μαζί. Πείτε ρε παιδιά κι εσείς καμιά ιστορία. Ας μην έχεις ήδη σόνι και ντέας, είναι κάτι άλλο. Χρειάζεται, ήδη κάναμε μια εικόνα, αν μάλλον. Τι ντροπή γράφουν από κάτω. Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου Αλιάνα Μουάκα. Για πες εσύ τίποτα περίεργο που σου έχει συμβεί, ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό να μην έχω τα λεφτά για το τραπέζι, σε νεαρότερη ηλικία. Είχα λεφτά, δεν είχα τόσα λεφτά. Δεν ήξερες που την πήγαινες. Ήξερα, δεν ήξερα πόσο θα φάει όμως. Σιγά ρε Παύλο! Υπήρχαν κάποια χρόνια και κάποιες ηλικίες που δεν μας έτρεχαν τα λεφτά από τα παντζάκια, όχι τώρα μας τρέχουν. Τι ήταν κούντις τότε, την πήγες εστιατόρα και τι, παρήκυλα στακό. Όχι ρε παιδί μου, αλλά όταν θες και δεύτερο μπουκάλι κρασί, τι να πεις εκείνη τη στιγμή, δεν έχω. Γιατί το κρασί στοιχίζει. Δεν είναι και... Έλα, η Νατάσα μας λέει. Πρώτο ραντεβού έκανε εμετό από το πολύ ποτό. Του είπα, είδες, σου έβαλγα αλλά τα ξόψυκά μου. Πώς με παντρεύτηκε κιόλας. Περίμενε, να σου πω κάτι, Νατάσα. Ο εμετός σώζεται. Αλήθεια λες. Ναι, σώζεται. Δεν είναι σαν το άλλο. Το άλλο δεν σώζεται. Ο εμετός δεν σώζεται, εσύ. Μόνο το βλέπεις μπροστά σου, δεν σώζεται τόσο εύκολα. Το άλλο τουλάχιστον δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις, το μυρίζεις, το αισθάνεσαι, αλλά δεν το βλέπεις να βγαίνει από το στόμα του όλο αυτό το πράγμα. Πού έγινε, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ήταν μέσα στα μάτια του, ήταν σε μια τουαλέτα, ήταν στον δρόμο. Ωραίο το... Ατύχημα ρήξη χαλινού. Τι είναι ο χαλινός. Έλα και τρώμε. Παιδιά, την ώρα του σεξ να ακουστεί ένα πρίτς. Δυνατό όμως. Ντροπή. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Γιατί η ανθρώπινη ανατομία δεν βοηθάει και πάντα. Γεια σου Ιωάννα από το Δημότυχο. Τέλεια, με ακούει και η πατρίδα. Σου λέει, το σύλλαμε στην Αθήνα να γίνει δημοσιογράφος. Να τα αποτελέσματα. Ωραία κούρεμα. Αυτό. Την πρώτη φορά που πήγα να με φιλήσει ο άντρας μου, χτυπήσαμε δόντια μύτη και όταν ξαναπροσπαθήσαμε, χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο. Τέλειο. Κλείσανε προφανώς και οι δύο τα μάτια. Και στο... δεν είναι πολύ... Εμένα δεν μου έχει τύχει, δεν ξέρω. Σου έχει τύχει εσένα αυτό? Όχι, αλλά δεν το κάνεις εικόνα. Ναι. Παύλο, όσο πας και μορφαίνεις. Το ξέρω, Μέρη. Το Βικάκι ρωτάει, ο χαλινός, είναι το δέρμα του Θεού. Παύλο. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το live δεν θα ανέβει μετά, έτσι. Πρέπει να ανέβει αυτό το live. Αυτό είναι το live. Θα το σώσω εγώ. Αυτό το live δεν θα ανέβει. Καταρχάς γιατί ο γιος μου έχει Instagram, ο μεγάλος. Έλα, τι λέει η Λιδία, για διάβασε. Έχω πάει εφηβεία σε κλαμπάρα, καλοκαιρινή, με γνωστό ύφος μοντέλου. Πάω στην τουαλέτα, βγαίνοντας βλέπω ένα μαγαζί να με κοιτάει. Λέω, το έχω θεάρα. Τελικά όλοι κοίταγαν και έλεγαν γιατί στο. Κατάλαβα εγώ τι έπαθε. Τι? Είχε κολλήσει χαρτί τουαλέτα στο τακούνι. Καλά, σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Ειδικά το καλοκαίρι στα μπαρ. Σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ πάντα βέβαια τα τσεκάρω αυτά τα θέματα. Βγαίνω πάντα σωστός. Γεια σου Ελένη. Ναι, να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει. Στο καυτό μου στο τσάκι είχε κολλήσει χαρτί τουαλέτας. Σ' αγαπώ.
Σ' αγαπώ αυτό. Εγώ δεν έχω δει αυτό σε γυναίκα, όχι από την παρέα μου, έχω δει το άλλο να βγαίνει από το μπάνιο και προφανώς όπως ανέβασε το εσώρουχο είχε πιαστεί το φόρεμά της μέσα από το εσώρουχο. Αυτή φορούσε ένα κοντό γενικότερα. Από μπροστά ήταν μια χαρά και από πίσω φαινόταν όλο το βρακί γιατί είχε πιαστεί ανάμεσα στο εσώρουχο και το τέτοιο. Και έτσι όπως το ανέβασε, δεν το έκανε από πίσω να δει αν πιάσει και πουθενά και ήταν μπροστά μια χαρά και από πίσω. Πώς ήταν, θυμάσαι τη Ρέιτσελ, πώς είχε πάει στο γάμο, έτσι αυτό. Αλλά αυτή είναι κοντό. Τι? Τι το πες? Όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια, και την άφησες να κυκλοφορεί έτσι. Εγώ ντρέπομαι σε αυτά. Δεν μπορώ να... Γιατί είναι σαν να κοιτάω συγκεκριμένα αυτό. Όχι, Παύλο μου. Το λες για να μην ξεφτυλιστεί ο άνθρωπος αυτός. Δεν είπα τίποτα. Έσχος. Ντροπή σου. Επειδή ντρεπόσουν εσύ, την άφησες να ντροπιαστεί παντού. Παύλο, σε αγαπώ. Είσαι πάρα πολύ απλό παιδί. Ορίστε. Ένα random σχόλιο. Λοιπόν... Πήραμε το PlayStation 5. Για μένα? Όχι. Για ποιον? Ήρθε η δεύτερη φουρνιά και ήρθε η σειρά μας σε σχέση με το... Με τη λίστα. Και πήγα στο Click Away και το πήρα. Σήμερα, λοιπόν, μου υποσχέθηκαν τα παιδιά μου ότι θα μου μάθουνε. Φοβερά ενδιαφέρον ακούγεται το βράδυ σου. Έχεις παίξει εσύ? Εγώ τα βαριέμαι πολύ όλα αυτά, θέλω να σου πω. Α, καταρχάς μπορείς να πάρεις τα παιδιά, αφού ήρθε. Τι να πάρω στα παιδιά? PlayStation 5 που τους έταξες. Ναι, αλλά πρέπει να βγω και να το πάρω. Εγώ, να κάνω κλικ εγώ και να πάω να περιμένω. Δεν, καταρχάς δεν έχω χρόνο. Όχι, μπορούν να στο στείλουν κιόλας. Αφού δεν έχουμε τέτοιο. Τι? Δεν έχουν e-shop. Έχουνε. Θα σου πω από που το πήρα. Να πάρεις τα παιδιά. Μπορεί να θέλει μια εταιρεία μεγάλη να θέλει να μου κάνει τη χορηγία. Μην το κάψω. Τι παιχνίδι, λέει δικάκι μου. Συγγνώμη, το PlayStation το 5, τι τόσο σοβαρό έχει που έχουν φαγωθεί όλοι, δεν καταλαβαίνω. Είναι ωραίο ρε εσύ. Γιατί, είναι το... Γιατί έχεις παίξει με το 4? Το έβλεπα το 4, δεν είχα παίξει. Και? Το έβλεπα που το είχαν τα παιδιά. Και? Το 5 έχει άλλα γραφικά. Δηλαδή χτες παίζανε Spider-Man που ήρθε. Παίζανε αυτό το Spider-Man και πραγματικά έτσι όπως ο Spider-Man πιάνεται από το σκηνή και περνάει μέσα στη Νέα Υόρκη ανάμεσα από τις πολυκατοικίες, ναι. Νομίζω ότι περνάς ανάμεσα από τις πολυκατοικίες πετώντας. Δεν είναι sponsorship, παιδιά. 500 ευρώ έσκασα. Κανονικότατα. Εδώ δεν υπάρχουν sponsorships, να ξέρετε. Εδώ μιλάμε κανονικά. Δεν είναι... Ούτε τηλεόραση, ούτε όταν είναι sponsored, σας το λέμε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Πανάκριβο. Και επειδή γκρίνιαζα κιόλας για το πόσο ακριβό είναι, γιατί το βρίσκω πάρα πολύ ακριβό, λέω σιγά 500 ευρώ. Και ήθελε κι άλλο πληκτρολόγιο, Μάικ. Βάλε με το νου σου. Τα παιχνίδια δεν σου λέω. 60-70 ευρώ το παιχνίδι. Λοιπόν, και έλεγα. Ναι, άστο, σου λέω. Άστο. Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Ένα τάπερ. Παίξτε με ένα τάπερ. Τέλος πάντων, αυτό. Αλλά ήταν, ο Spider-Man είναι πάρα πολύ ωραίος. Κοίτα, εγώ από τη εγώ αν δεν είχαμε τώρα την πανδημία, ναι. Δεν προχωρούσα σε αυτήν την αγορά, να σας πω την αλήθεια, γιατί είχαμε ήδη το Xbox. Υπερβολή. Παρόλα αυτά, επειδή βγαίνει κάθε 12 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ναι, πότε βγήκε, το 8 νομίζω βγήκε η τελευταία φορά του PlayStation, εντάξει, είπα, οκ, αυτή είναι κλεισμένη μες στο σπίτι. Εγώ πάντως το δώρο που έχω προσχεθεί στα παιδιά, θα το κάνω, όχι στα δικά σου παιδιά, στα παιδιά που μας παρακολουθούν.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να ανοίξει λίγο το σύστημα, γιατί πρέπει να το κάνω, να το πάρω, να το πάρω, να το έχω, να το αγκαλιαστώ, να βγάλω μια ωραία φωτογραφία. Θέλω να γίνει σωστά. Κατάλαβες. Δεν θα το ξεχάσω. Αν φτάσουμε βέβαια στους 80.000 μέχρι τότε, δεν ξέρω, δεν θα φταίω εγώ. Τα παιδιά στο δώρο μου το... Ένα πολύ ακριβό δώρο, έτσι, και σε σχέση με τα παιδιά επίσης. Δηλαδή, εμένα τα παιδιά μου είχαν μαζέψει κάποια λεφτά, τα πληρώσαμε τέλος πάντων μισό-μισό. Κάπως έτσι το κάναμε. Νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να πάρεις και ανταλλάγματα σαν γονιό. Δηλαδή, να πεις, φέρε το πρώτο τρίμηνο τους βαθμούς που πρέπει, κάνε τις δικές σου υποχρεώσεις. Κατάλαβες. Γιατί και εγώ δεν βρίσκω λογική πίσω από κάτι, ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο είναι τόσο ακριβό. Όμως, αυτό θέλουνε, τι να κάνουμε. Αν αυτό θέλουνε, να μαζέψουν λεφτά, να δώσουν για κάποια ανταλλάγματα και να το πάρουν. Ή μπορεί να πάρουν αυτό το δώρο και για τα επόμενα 5 χρόνια να μην πάρουν κανένα δώρο. Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Το θέμα είναι να τους βάζεις και στη διαδικασία και να μαζεύουν λεφτά φετός και να έχουν και υποχρεώσεις. Όχι μόνο τι θέλουν. Αυτό. Λέω. Όχι, εμείς μικρά μας έπαιρναν ένα σουμπούτεο και έξω την πόρτα. Ξέρεις το σουμπούτεο. Τι κάνεις έτσι και δεν ρωτάς. Όχι, αλλά και μας παίρνανε, εντάξει. Αυτό με την τζόχα τη μεγάλη που ήταν τα ποδοσφαιράκια, τα ανθρωπάκια ποδοσφαιράκια, μικρά, και έκανες έτσι. Ωραία. Όσοι έχετε παίξει με αυτό το παιχνίδι που λέει ο Παύλος, να πάτε να κάνετε το εμβόλιο. Τι χιούμορ εσύ είσαι, μπράβο. Γιατί δεν πας να παίξεις με το Σεφερλί. Οπωσδήποτε. Ναι. Αυτό. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Να σου θυμίσω κι αυτό. Είσαι 42 και είμαι 43. Από πότε έγινε 42? Ήσουν 42, δεν έγινες. Δεν είμαι 42, Παύλο. Είμαι 40. Ούτε καν. Πάρει και βαριά. Δεν είσαι 40. 40 ήσουν το καλοκαίρι. Το 80 γεννήθηκα, το 80. Είμαι σίγουρος ότι κρύβεις κανένα δύο χρονάκια. Όλες οι γυναίκες κρύβουν κανένα δύο χρονάκια. Όχι, έλεγχε είναι ότι αν δεν είχα ξεκινήσει να λέω από πάρα πολύ μικρή την ηλικία μου, θα τα άκρυβα. Ωραία. 30. Εγώ είμαι... 36. Εγώ είμαι όσο φαίνομαι. Φαίνομαι 25. 25. Ναι. Λοιπόν, θα πας για τρέξιμο. Οπωσδήποτε. Καλά που το πες, κάτσε να φύγω. Να μην τρέξεις με αυτά τα μαλλιά, να τα πιάσεις κότσο, γιατί μπορεί να ανεμίζουν και να είναι χιλιάδες μαλλιά πίσω. Γιατί τρέξεις και γρήγορα, καταλαβες. Παιδιά, προφανώς και δεν θα ανέβει αυτό το live, όσοι το είδατε. Όχι, την τροπή πια. Και να προτείνω το εξής, τις Παρασκευές... Να είναι το Kinky Live. Να είναι το Kinky Live, το πιο πονηρό. Το πιο πονηρό. Και θα είμαστε εδώ μόνο όσοι το ξέρουμε. Κανένας άλλος δεν θα το βλέπει. Δεν θα το βάζω μετά. Για εσάς που λέτε ότι είμαι 50, 50 να είναι οι ώρες σας. Να σου πω κάτι όμως, μήπως να το κάνουμε βράδυ. Όχι, κοπέλα μου. Ναι, εντάξει. Για να κάνουμε πολλά πιτσιρίκια. Πόσα πιτσιρίκια σε βλέπουν, ότι τα πιτσιρίκια σαν θα βλέπουν, όχι το μάτι που λείπει. Ναι, λες. Ούτε καν. Ναι. Ούτε καν. Εντάξει, πρώτα τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, αλλά μετά και εμένα. Επιτέλους, συγγνώμη, ο Κοψιάλης, πότε θα κάνει αυτή την κλήρωση, γιατί τα ταγκαρίσματα δεν τα αντέχω άλλο, πραγματικά. Και εμένα με ταγκάρουν. Γιατί? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν δεν σας ενδιαφέρει πάντως το δώρο του Αλέξανδρου Κοψιάλη, που είναι αυτό το αυτοκίνητο που δίνει, δίνω εγώ ένα iPhone 12. Μπορείτε να πάτε μέσα στα post μου. Πολύ ωραίο τηλέφωνο, παιδιά. Πολύ ωραίο τηλέφωνο.
iPhone 12 Pro με 256 GB μνήμη. Το μεγάλο δηλαδή, όχι τα 64, γιστιές. Ο Ιβάτσις μπήκε μέσα. Πούντος. Για να Τι θέλω να πω, αν πάντως έχετε βαρθεί τα accounts με τα δώρα, μπείτε στο δικό μου Παύλο Σαματόπουλος, μια λέξη που δεν έχω τίποτα να σας δώσω, όμως έχω πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να έτσι να σκρολάρετε και να δείτε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα από τη ζωή μου που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το δώρο μου για σας. Και αύριο έχουμε εκπομπή, έτσι. Ναι. Ναι. Γεια σου Γιάννη, Αϊβάζη. Περιμένω, πάμε στην Άξο ξανά. Εσύ με έσωσες φέτος από το φόνο. Open Beyond και έλα χαμογέλα. Γιάννη, θα σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί? Θέλω κάτι να του πω, αλλά τώρα μην το πω εδώ. Όχι, να το μάθω κι εγώ. Τι να μάθεις εσύ, ότι θα πηγαίναμε διακοπές, αλλά δεν θα πάμε πουθενά. Αυτό θα πείτε. Παρό κλάψουμε. Εντάξει. Γεια σας. Άντε, φιλάκια πολλά, παιδιά. Δεν το ανεβάζω, να ξέρετε. Εγώ θα το ανεβάσω. Εσύ δεν μπορείς. Πού το ξέρεις. Δεν μπορείς. Μπορώ. Όχι, όχι. Αυτά τα live πρέπει να είναι μεταξύ μας. Σας το λέω.